Και να πάμε να συναντήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Καταστροφών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Για να συζητήσουμε τι άλλο, καταρχήν το φαινόμενο αυτό του καύσωνα, το οποίο από ό,τι ακούμε εσάς τους επιστήμονες να λέτε, θα επαναληφθεί για πρώτη φορά μετά από το 1987 σε ό,τι αφορά στη διάρκεια του, κύριε Λέκα. Ναι, πραγματικά κάπως έτσι είναι. Βεβαίως όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα από τώρα και πέρα θα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν είναι μόνο ο καύσωνας, αλλά είναι όλα τα φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή. Είναι δηλαδή φαινόμενα όπως οι έντονοι καύσωνες, ναι, οι οποίοι ουσιαστικά αυξάνουν δραματικά τους κινδύνους για μια δασική πυρκαγιά. Η δασική πυρκαγιά αυξάνει τους κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα, για φαινόμενα ερημοποίησης, για φαινόμενα υποβάθμισης συνολικά του περιβάλλοντος. Άρα περιγράφεται και μία αλυσίδα, κύριε Λέκα. Επομένως, από τώρα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή καύσωνες οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν τη διάρκεια των 10 ημερών όπως θα είναι αυτός, όπως λένε οι επιστήμονες, αλλά 2, 3, 5 ημερών, αλλά θα είναι πολύ περισσότεροι από τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Εισερχόμαστε σε μια περίοδο όπου αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα. Και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Δεν σας κρύβω, το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε εστιάσει σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και δεν σας κρύβω επίσης ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο καλούμαστε να διαχειριστούμε κρίσεις πάνω σε κρίσεις. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα πάνω σε μια διαδικασία της πανδημίας η οποία εξελίσσεται. Συνεπώς, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς διαγράφεται το μέλλον μας, ποιες τάσεις υπάρχουν. Και βέβαια, πάντως, μέχρι τώρα τα μοντέλα για τους επιστήμονες είναι η διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων. Σε αυτό να μείνουμε λίγο, σε αυτό που είπατε τώρα. Επομένως, τα μοντέλα λένε την περίοδο του καλοκαιριού θα έχουμε πολλούς και σύντομους καύσωνες. Την περίοδο του φθινοπόρου θα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και είδαμε και φέτος το χειμώνα και αρκετές χιονοπτώσεις. Εάν είναι έτσι, αν διαγράφονται έτσι οι επόμενοι μήνες, εμείς πώς θα θωρακιστούμε απέναντι σε αυτά? Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων αλλά και μεταξύ των χωρών για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα σύνθετο πλαίσιο το οποίο αρχίζει βεβαίως από τις κυβερνήσεις των ισχυρών χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς. Στη συνέχεια εξελίσσεται σε κυβερνήσεις των κρατών και βέβαια φτάνει μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Μέχρι τον τελευταίο πολίτη, ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία να αναστείλουν όλη αυτή τη διαδικασία της αλλαγής, γιατί στην κρίση, όπως σας είπα και πριν, ήδη έχουμε μπει. Κύριε Λέκα, πριν σας αποχαιρετήσω, η Ευρώπη και ιδιαιτέρως η χώρα μας είναι σε αυτές τις χώρες που λέμε υψηλού κινδύνου για τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής ή υπάρχουν άλλες περιοχές στον πλανήτη που σας ανησυχούν περισσότερο? Θεωρώ ότι η χώρα μας είναι στην πρώτη τάξη αλλαγής και κρίσης. Είναι μια ευαίσθητη χώρα, μια μεσογειακή χώρα, η οποία ουσιαστικά είναι πολύ ευαίσθητη σε όλα αυτά τα συστήματα. Δηλαδή η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που θα υποστεί όλα αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Και βέβαια δεν είναι μόνο η χώρα, είναι και άλλες χώρες, όπως βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ρωσία, η Κίνα, η Γερμανία, το Βέλγιο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ιδιαίτερα ανησυχητικό για μας τους πολίτες που το ακούμε. Η χώρα μας είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή, θα πρέπει να το κατανοήσουμε, όπου τα συστήματα βρίσκονται σε οριακή ισορροπία. Σε οριακή ισορροπία και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν και να ανατραπούν με αποτέλεσμα να έχουμε πολλαπλές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά, κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο κύριος Λέκας. Είναι από τις πρώτες η χώρα μας, η οποία θα δούμε αυτά τα έντονα φαινόμενα να εξελίσσονται τους επόμενους μήνες.